σας φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόγαλας Δημοσιογράφος και ξεκινώντας θέλω να ενημερώσω για όσους έχασαν το τελευταίο live της Πέμπτης. Το βίντεο υπάρχει έτοιμο ως αρχείο και μπορείτε να το δείτε μέσω του συνδέσμου link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Μαζί θα δούμε και θα σχολιάσουμε μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα. Κι όμως οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πολύ φιλικό Νίκο Χατζηνικολάου έβγαλαν ειδήσεις. Ποια είναι αυτά που, όπως τόνισε, θα μας συνοδεύουν για πάντα και η χαρακτηριστική ατάκα του Πρωθυπουργού για το πρόστιμο στους άνω των 60 ετών. Ρεβάνς με το ζόρι, παίρνει η Αυστραλιανή κυβέρνηση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που την κατατρόπωσε στο δικαστήριο. Τι δήλωσε ο Άλεξ Μπουρλά για τον διάσημο τενίστα και πώς χρησιμοποίησε την υπόθεση Serial για τους δικούς του σκοπούς. Ραγδαίες εξελίξεις στο εξωτερικό καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η Αμερικανική δικαιοσύνη έβαλε stop στην υποχρεωτικότητα για εργαζομένους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, stop στον υποχρεωτικό γενικό εμβολιασμό μπήκε στη Γερμανία. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ενόχληση Πούτιν για την Αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Τι μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια. Παρότι είχε απέναντί του έναν πολύ φιλικό δημοσιογράφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, έβγαλε ειδήσεις και τι ειδήσεις. Ήταν αρκετά τα σημεία που είχαν ενδιαφέρον, όμως θα σταθούμε σε τρία συγκεκριμένα που θεωρώ ότι είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τα εύσημα στην επέκταση της υποχρεωτικότητας για τους άνω των 60 ετών, λέγοντας ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που την εφάρμοσαν και ότι αυτή απέδωσε. Μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέχασε τι είχε δηλώσει στις 3 Νοεμβρίου του 2021, όταν στη θέση του Χατζηνικολάου καθόταν ο Γιάννης Πρετεντέρης. Τότε είχε αναφέρει ότι η υποχρεωτικότητα δοκιμάστηκε στους υγειονομικούς, συνάντησε σκληρό τείχος και η διαπίστωση ήταν ότι δεν αποδίδει και το μόνο που καταφέρνει είναι να ξεσηκώνει αντιδράσεις. Έχει εξαντλήσει τα όρια της, δήλωνε τότε, αλλά λίγο μετά ανακοίνωσε το πρόστιμο με τα 100 ευρώ για τους άνω των 60. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας να πείσουμε τους πολίτες και ναι, χρησιμοποιήσαμε και το ίστατο όπλο, μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που το κάναμε, το όπλο της υποχρεωτικότητας. Και το όπλο αυτό απέδωσε. Δοκιμάσαμε την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χτυπήσαμε ένα σκληρό τείχος κάποιων συμπολιτών μας. Αλλά παραμένουν ακόμα διάφοροι. Παραμένουν σε διαθεσιμότητα, παραμένουν ανεμβολίαστοι και διαπιστώσαμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα πείσει τελικά αυτούς τους συμπολίτες μας. Κρίναμε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα έχει εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα όρια, ότι καμία άλλη χώρα δεν έχει πάει σε διερευνημένες υποχρεωτικότητες. Για τον λόγο ότι από ένα σημείο και πέρα, δυστυχώς χτυπάμε πάνω σε ένα τείχος αντίδρασης από τους ανεμβολίαστους, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαπεράσουμε. Και όσο πιο σκληροί είμαστε και όσο περισσότερες υποχρεωτικότητες βάζουμε, τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις προκαλεί αυτό. Κατά συνέπεια, η δικιά μας πολιτική παραμένει να επιχειρήσουμε να πείσουμε τουλάχιστον τους μισούς. Όσο και αν με ρωτάτε, δεν μπορώ να εξηγήσω πως μια αποτυχημένη και απορριπταία τακτική καθομολογία του Πρωθυπουργού συνεχίστηκε τελικά και επεκτάθηκε παρά τα λεγόμενά του. Το δεύτερο σημείο που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλλον λίγοι το κατάλαβαν ήταν οι δηλώσεις Μητσοτάκη για αυτά που θα μας συνοδεύουν για πάντα ως σημαντικές παρακαταθήκες, όπως είπε ο ίδιος. Όπως ανέφερε, η μάσκα μπήκε στη ζωή μας και στο μέλλον θα είναι αδιανόητο να μπαίνει κανείς χωρίς αυτήν σε πολλούς χώρους, όπως δηλαδή συμβαίνει σήμερα. Επίσης πιστεύω ότι κάποιες συνήθειες της πανδημίας θα μας συνοδεύουν για πάντα. Θα μας συνοδεύουν για πάντα. Θα μας συνοδεύουν για πάντα. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος θα ξαναπάει σε νοσοκομείο χωρίς να φοράει μάσκα. Πιστεύω ότι και τον επόμενο χειμώνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ανατολής, πολλοί συμπολίτες μας θα επιλέξουν να φοράνε μάσκα. Στη συνέχεια, ακολούθησε και μια πολύ χαρακτηριστική φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πρόστιμο στους άνω των 60 ετών, όταν τόνισε ότι θα ισχύει κανονικά, γιατί αλλιώς θα ήταν άδικο για αυτούς που εμβολιάστηκαν για να μην το πληρώσουν. Το πρόστιμο δεν είναι υποχρεωτικό, είπε σε αυτό το σημείο, και έχω την εντύπωση ότι αυτή η ατάκα θα μείνει. Τη Δευτέρα θα βεβαιωθούν πρόστιμα. Θα βεβαιωθούν. Βεβαίως. Θα βεβαιωθούν πρόστιμα 50 ευρώ σε τώρα. Υπάρχουν και άνθρωποι άνω των 60, συνταξιούχοι, οι οποίοι ζουν με 600 ευρώ ή με 500 ευρώ. Όποιος κάνει. Το να δώσεις 100 ευρώ το μήνα από αυτό το ποσό είναι για τις οικογένειες αυτές πραγματικά οδυνηρό. Ναι, αλλά υπάρχει επιλογή του να κάνεις το σωστό.
αυτό το οποίο έχουν κάνει 9 στους 10 συμπολίτες μας άνω των 60. Δεν είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο, ξέρετε. Δεν είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο, ξέρετε. Δεν είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο, ξέρετε. Εμβολιάζεσαι και δεν πληρώνεις πρόστιμο. Προσπαθούν ορισμένοι με 1002 τρόπους να παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο, δηλαδή ότι η υποχρεωτικότητα δεν είναι υποχρεωτικότητα. Όποιος επικοινωνιολόγος πάντως έδωσε αυτή την ατάκα στον Πρωθυπουργό για να τα χρησιμοποιήσει, ότι δηλαδή το πρόστιμο δεν είναι υποχρεωτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή θα πρέπει να τον στείλει πίσω στη σχολή ή στο σπίτι του. Ο καλός και ο σωστός παίχτης, όπως λέει και το αθλητικό ρητό, φαίνεται πάντα στην ήττα. Οι Αυστραλιανές αρχές όμως δεν μπόρεσαν να χωνέψουν την νίκη Τζόκοβιτς και έτσι προχωρούν σε ρεβάνς με το ζόρι. Μέχρι και τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό ανέφεραν ότι ο διάσημος τενίστας, παρά το ότι κέρδισε στο δικαστήριο, θα απελαθεί. Ίσως και την ώρα που μιλάμε αυτό να έχει συμβεί ήδη. Η πρόθεση αυτή πάντως υπήρχε από την πρώτη και όλα στιγμή που το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφαση υπέρ του Τζόκοβιτς. Για την υπόθεση αυτή κλήθηκε να πάρει θέση και ο Άλεξ Μπουρλά όταν μίλησε στο Bloomberg. Το αφεντικό της γνωστής εταιρείας με πολύ έξυπνο τρόπο επικοινωνιακά ένιψε τα σχήρας του λέγοντας ότι θαυμάζει τον Τζόκοβιτς και ότι το θέμα είναι μεταξύ αυτού και των Αυστραλιανών αρχών. Αμέσως μετά όμως πρόσθεσε ότι η ανοσία που προσφέρει το σκεύασμα της εταιρείας του είναι ανώτερη από την φυσική. Κύμα αποφάσεων της δικαιοσύνης ξέσπασε στο εξωτερικό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως αναφέρουν, το ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έβαλε stop στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 100. Στο ίδιο πνεύμα και η Επιτροπή Ηθικής της Γερμανίας, αφού σύμφωνα πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα, αποφάσισε να μην δώσει έγκριση στον γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αυτές οι δύο ειδήσεις, παρότι από ορισμένα μέσα ενημέρωσης παρουσιάστηκαν ως νίκη για την υποχρεωτικότητα, ουσιαστικά σημαίνουν το ακριβώς αντίθετο, καθώς την ίδια στιγμή δίνουν την έγκρισή τους και το πράσινο φως στον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κάποιες ομάδες πληθυσμού, παρότι όχι σε όλες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να κάνετε εγγραφή. Και όσοι το έχετε πράξει, ελέγξτε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και αν το κάνετε σωστά, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Αν σας αρέσει το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να κάνετε ένα like όπως και μία κοινοποίηση. Όπως πάντα, κάτω από το βίντεο μπορείτε να γράψετε με σχόλιο τη γνώμη σας για όλα τα θέματα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι οι σχέσεις Ελλάδας με την Ρωσία και την Αμερική. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έστειλε φυρμάνη στον Δέντια μέσω Λαυρόφ, εκφράζοντας την ενόχληση της Ρωσίας για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια και η συζήτηση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μάλλον δεν πρέπει να έγινε και σε πολύ ήπιο τόνο, παρά το ότι οι φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο Λαυρόφ γνωστοποίησε μέρος της συνομιλίας με τον Νίκο Δένδια και, όπως είπε, συζήτησαν για τους λόγους που θα χρησιμοποιηθεί η αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, έκλεισε με τη φράση ότι εμπιστευόμαστε τους Έλληνες φίλους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ως το τέλος. Από μένα να έχετε μια πάρα πολύ καλή συνέχεια. Γεια χαρά!